Καλημέρα, Κάτια. Έχει επιβεβαιωθεί ότι οφείλεται στο γεγονός ότι το ένα από τα δύο οχήματα παραβίασαν κόκκινο φανάρι και με βάση τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν φαίνεται ότι το αυτοκίνητο που κινούνταν από την οδό τη Γρηγόρη Αυξεντίου προς τη Διασταύρωση ήταν το όχημα το οποίο παραβίασε το κόκκινο σηματοδότη. Αυτό κατά 70% είναι σίγουροι οι ανακριτές, πλην όμως θα σταλεί το οπτικό υλικό στο αρχικείο για να αποσαφηνθεί. Αλλά Κωνστάτση, αποσαφήνισε μας κάτι. Ζητάμε στο τροχείο που ήταν θύμα, έχασε τη ζωή της η 53χρονη Ανδριάνα Μοκάνου. Από τη Ρωμανία, η οποία καθόταν στο πίσω κάθισμα. Είναι το ίδιο όχημα ή αυτό που χτύπησε το όχημα που παραβίασε το κόκκινο? Είναι το όχημα το οποίο δεν είναι το όχημα στο οποίο επέβαινε το θύμα. Mm-hmm. Είναι το όχημα που οδηγούσε η 53χρονη από την Γεωργία. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα διευκρινιστεί καθώς είναι σε εξέλιξη η ανάκρισή της σύμφωνα με πληροφορίες μας. Εάν και από το αρχηγείο διαπιστωθεί ότι είναι 100% το όχημα που οδηγούσε αυτή και παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, τότε θα συλληφθεί.